Λοιπόν, Ήρω, είσαι έτοιμη? Είμαι πανέτοιμη. Έχουμε υπερατλαντικό ταξίδι σήμερα. Ναι, πω, είμαι πάρα πολύ excited. Καλά ούτως ή άλλως και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ο φιλοξενούμενος μας σήμερα, ο καλεσμένος μας σήμερα, είναι ένας από τα πιο σημαντικά ονόματα στον χώρο του κρασιού. Ισχύει. Θα μας πεις δύο λόγια. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε κοντά μας σε λίγο τον Τζορτζ Ολέας, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του LCBO, που είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και έμπορος κρασιού στον κόσμο, με έδρα τον Καναδά. Μπορεί να μας πει τα πάντα, λοιπόν. Εννοείται. Και είμαστε τυχαίροι που ο κύριος Ολέας μιλάει και ελληνικά, οπότε θα είναι εύκολη και η κουβέντα μας. Ακριβώς, οπότε δεν θα χρειαστεί να μεταφράσουμε, θα μιλάμε ελληνικά. Και είναι από αυτά τα success stories, θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή, ουσιαστικά, πώς ένας άνθρωπος από την Κύπρο, ο κύριος Ολέας, η καταγωγή του, θα μας τα πει, φαντάζομαι. Έχουμε να τα ρωτήσουμε όλα αυτά τώρα σε λίγο. Κατάφερε να φύγει από την Κύπρο και να βρεθεί στον Καναδά και αυτή τη στιγμή να έχει μια από τις σημαντικότερες θέσεις στον κόσμο. Στον χώρο του κρασιού. Στον χώρο του κρασιού. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του LCBO. Να πάμε να τον καλέσουμε, γιατί μας περιμένει. Κάλεσε τον, μην περιμένει, όχι. Ακούτε ακόμα ένα podcast της σειράς «Το κρασί με απλά λόγια» με την Ινοχώ Diploma WSET, Ήρω Κολιακουδάκη και τον Παναγιώτη Ορφανίδη. Μια συνεργασία της LIFO με το δίκτυο FM 91,5. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Το κρασί με απλά λόγια», ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO. Παρακαλώ. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Σολέα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από τον Καναδά. Τι καιρό σας κάνει εκεί? Να σου πω την αλήθεια, σήμερα είναι μια πολύ ωραία φθινοπορεινή ημέρα και έχει ρίξει λίγη βροχή το πρωί. Αυτή τη στιγμή είναι ηλιόλουστη ημέρα. Μπορεί να είναι μεσάνυχτα για σας, αλλά εδώ είναι 5 το απόγευμα. Ναι. Και επειδή δεν έχει αλλάξει ώρα ακόμη, έχουμε ήλιο. Μια ωραία ημέρα. Ωραία. Εμείς έχουμε μια λίγο ωραιότερη ημέρα. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ότι είναι 12 η ώρα σε εμάς και έχει γύρω στους 24 βαθμούς έξω. Οπότε είμαστε με τα κοντομάνικα. Μακάρι να ήταν και εδώ έτσι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η θερμοκρασία πέφτει τώρα κάτω στους 3-4-5 βαθμούς το βράδυ και την ημέρα είναι περίπου 12 με 15. Ναι. Φθινόπωρο. Εντάξει, ωραία. Εμείς εδώ ακόμα καλοκαίρι, όπως τα αφήσατε. Εμείς πίνουμε λευκά και ροζέ κρασιά ακόμα, δηλαδή, για να καταλάβετε. Δηλαδή τα κόκκινα ακόμα τα σκεφτόμαστε σιγά σιγά. Και έχει και ωραία και λευκά και ροζέ κρασιά στην Ελλάδα. Και τα φέρνουμε εδώ και στο Τορόντο, στον Καναδά φυσικά. Ωραία. Για να πάμε λοιπόν λίγο έτσι σιγά σιγά να μπούμε. Πριν απ' όλα όμως, εγώ θα ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο, κύριε Σολέα, τι είναι το LCBO. Το LCBO είναι ένας οργανισμός ο οποίος άρχισε το 1927 μετά από το Prohibition που είχαμε εδώ στη Βόρεια Αμερική και άρχισε σαν ένα μονοπόλιο. Την απαγόρευση νοπλεύματος εννοείται? Ακριβώς, για. Ναι. Πριν το 1927 απαγορευόταν οι πωλήσεις ενοπνευματωδών ποτών στον Καναδά και στην Αμερική. Όχι σε όλα τα μέρη της Αμερικής, αλλά στα περισσότερα. Το 1927 η κυβέρνηση του Οντάριο, της επαρχίας του Οντάριο, αποφάσισε να δημιούργησε αυτό το μονοπόλιο, ένας οργανισμός ο οποίος ανήκει στην κυβέρνηση της επαρχίας του Οντάριο, και με αυτόν τον τρόπο έκανε control τις πουλήσεις όλων των πνευματοδών ποτών στην επαρχία του Οντάριο. Φυσικά από το 27 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα το LCBO, που λέγεται The Liquor Control Board of Ontario, είναι ένας οργανισμός που είναι υπεύθυνος μόνο για τις πουλήσεις των πνευματικών ποτών και όχι για τον νόμο ή για τους νόμους των πωλήσεων. Υπάρχει κάποιος άλλος οργανισμός που είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Εσείς είστε διευθύνων σύμβουλος στο LCBO. Έχετε, αν δεν κάνω λάθος, 600 καταστήματα. Σωστά το λέω αυτό? Ναι. Εγώ είμαι ο President and CEO του LCBO.
Και έχουμε στο Οντάριο 685 κάβες, καταστήματα. Αλλά υπάρχουν και άλλα καταστήματα τα οποία δεν ανήκουν σε εμάς, αλλά αγοράζουν ποτά από εμάς. Και έχετε περίπου 7.000 εργαζόμενους. Έχουμε 11.000 εργαζόμενους. Έχω παλιά στοιχεία. Και κάνουμε περίπου 7,5 με 8 δισεκατομμύρια δολάρια πουλήσεις τον χρόνο. Από τα οποία τα 2,5 εκατομμύρια είναι κέρδος, το οποίο δίνουμε πίσω στην κυβέρνηση του Οντάριο και χρησιμοποιούν αυτά τα λεφτά για the healthcare. Στο κοινωνικό κράτος. Την παιδεία, για infrastructure projects. Όλα αυτά τα λεφτά που βγάζουμε εμείς σαν κέρδος ή σαν dividend πάει πίσω στους πολίτες, φορολογούμενους του Οντάριο. Yeah. Μάλιστα. Στην κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ καλό σύστημα, αλλά φυσικά υπάρχουν άνθρωποι με ιδεολογίες που δεν πιστεύουν σε αυτό το σύστημα. Και όπως έχω πει προηγουμένως, έχει αλλάξει αυτό το σύστημα τώρα και έχει ανοίξει η μαρκέτα στο Οντάριο και αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 6.000, μπορεί περισσότερο, μπορεί και 7.000 κάβες στο Οντάριο που μπορούν να πουλούν ενοπνευματώδη ποτά, οι οποίες κάβες αγοράζουν από εμάς αυτά τα ποτά. Μόλις έχει γίνει αυτό τώρα τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα. Ενώ παλιά μπορούσαν να αγοράσουν μόνο από τα 685 καταστήματα που ανήκαν στο LCBO, σωστά? Σωστά. Yeah. Αυτό είναι καλό? Εσείς πώς το βλέπετε? Ένας από τους λόγους, the raison d'être του LCBO όταν έγινε, είναι για να προστατεύσει τους καταναλωτές από overconsumption of alcohol. Ωραία, από την υπερκατανάλωση του αλκοόλ. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή εγώ νομίζω ότι ο κόσμος γνωρίζει και τις θετικές και τις αρνητικές ιδιότητες του ενοπνεύματος. Εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσεις κάποιον είναι να τον παιδαγωγήσεις. Σωστά. Και νομίζω ότι υπάρχουν σήμερα πάρα πολλοί οργανισμοί και agencies τα οποία μιλάνε και για τα θετικά και τα αρνητικά του ενοπνεύματος. Δεν νομίζω ότι επειδή άνοιξε η μαρκέτα και έχει τώρα 5-6 χιλιάδες καινούργια points of sale, ότι ο κόσμος θα καταναλώσει περισσότερο. In fact, εγώ πιστεύω ότι οι πωλήσεις των ενοπνευματωδών ποτών είναι fixed. Δεν πρόκειται να δεις περισσότερες πωλήσεις επειδή υπάρχουν περισσότερες κάβες. So, είναι σωστό αυτό που έγινε, νομίζω είναι σωστό. Ενώ όσο φορολογούμενοι του Ontario δεν χάσουν αυτό το revenue, αυτό το κέρδος που βγάζουν από το LCBO. Ούτως ή άλλως ο κόσμος τώρα αγοράζει πάρα πολύ κρασί και ενοπνευματώδη online. Δηλαδή, επί της ουσίας... Ναι, είναι σωστό αυτό που λες. Έχουμε και εμείς online presence, έχουμε το e-commerce που λέμε, το οποίο αν και φαίνεται ότι είναι πάρα πολλά λεφτά, είναι μόνο 150 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Από τα 8 δισεκατομμύρια, 150 εκατομμύρια είναι μια σταγόνα στον ωκεανό για μας. Αλλά πραγματικά όμως η κατανάλωση όλων των ενοπνευματωδών ποτών σήμερα έχει μειωθεί. Δεν είναι μόνο το κρασί ή τα spirits ή η μπύρα ή τα seltzers. Κατά κρύβεν τα seltzers έχουν ανεβεί και τα coolers. Αλλά υπάρχει μία μείωση στην κατανάλωση όλων των ενοπνευματωδών ποτών σήμερα. Το βλέπουμε εμείς τα τελευταία 2-3 χρόνια και ως επίσης φυσικά και η οικονομία έχει επηρεάσει τον κόσμο που φυσικά εξαρτάται τι αγοράζανε. Άρα και το κρασί χωρίς αλκοόλ μπορεί να το δούμε να ανεβαίνει? Έχουμε δει την κατηγορία της μπύρας να ανεβεί, γιατί νομίζω ότι το μόνο ποτό που μοιάζει με ενοπνευματώδη ποτό αλλά δεν έχει ενόπνευμα είναι η μπύρα. Συμφωνώ. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμη κρασί που έχει την ίδια ποιότητα και την ίδια γεύση όπως το κρασί που έχει ενόπνευμα. So, οι μπύρες
έχουν κάνει καλή δουλειά με το de-alcoholization. Αλλά τα κρασιά ακόμη δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και έτσι στον Καναδά, στο Οντάριο, τα κρασιά χωρίς συνόπνευμα δεν έχουν ανέβει τόσο πολύ. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο σε εσάς, κύριε Σολέ. Εσείς καταφέρατε πλέον να είστε ο άνθρωπος ο οποίος διοικεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα κρασιών στον κόσμο. Να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Πώς φτάσατε ως εκεί? Να πάμε λίγα χρόνια, αρκετά μάλλον χρόνια πίσω, και να μας πείτε, ξεκινήσατε από την Κύπρο. Ναι, γεννήθηκα στην Κύπρο. Έγινα πρόσφυγας το 1974, τις 20 Ιουλίου, όταν η Τουρκία... Με την εισβολή των Τούρκων. Και το πραξικόπημα τότε, τις 15 Ιουλίου. Και έτσι είχα γεννηθεί σε ένα χωριό ακριβώς δίπλα από τη Λευκοσία, δίπλα από το αεροδρόμιο της Λευκοσίας, το οποίο όταν οι Τούρκοι εισέβαλαν και έκαναν τη ζημιά που έκαναν, εμείς χάσαμε το σπίτι μας και φύγαμε και πήγαμε στην άλλη μεριά της Κύπρου, στην άλλη μεριά της Λευκοσίας, σε ένα προσφυγικό καταβλισμό για περίπου 5-6 μήνες. Και σε αυτούς τους 6 μήνες κάναμε κάποια διαδικασία, και οι γονείς μου φυσικά, και ήρθαμε στον Καναδά. Πόσο χρονών ήσασταν? Ήμουνα 15-16 χρονών. Οπότε έχουμε έναν έφηβο που ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα μένει χωρίς σπίτι και να έχει χάσει την πατρίδα του. Μεταξύ 200.000 άλλους. Λοιπόν, σε ένα άλλο podcast που έχετε δώσει συνέντευξη, είπατε αυτή την ιστορία με τη βαλίτσα. Εγώ θα ήθελα να την πείτε και σε εμάς. Νομίζω μιλάς για το podcast με τον Jean-Charles Boisé. Ναι, γι' αυτό μιλάω. Που είναι ένας πολύ καλός μου φίλος. Τελείως απρόπτω φυσικά αυτό το podcast. Ούτε καμιά οργάνωση είχαμε κάνει γι' αυτό. Έτυχα να είμαι στην Καλιφόρνια και μου ζήτησε αν μπορούμε να το κάνουμε μαζί, και έτσι έγινε. Κοίταξε, γεννήθηκα στην Κύπρο. Είχα τελειώσει την τρίτη γυμνασίου τότε και μπήκα στη ξενοδοχειακή σχολή της Κύπρου, η οποία ήταν μια πολύ καλή ξενοδοχειακή σχολή. Και αυτό που σκεφτόμουν είναι να σπουδάσω μαγειρική και μετά να φύγω να πάω στη Γαλλία και να σπουδάσω ξενοδοχειακές σπουδές. Τέλειωσα τη μαγειρική στη ξενοδοχειακή σχολή και άρχισα την εκπαίδευσή μου στο Λίδρα Πάλας. Το Λίδρα Πάλας είναι το ξενοδοχείο που ήταν στην πράσινη γραμμή, ακριβώς εκεί που γίνανε οι περισσότερες μάχες. Και έτυχε να ήμουν μέσα στο Λίδρα Πάλας όταν ήρθαν οι Τούρκοι το 1974, τις 20 Ιουλίου, και κατάφερα να φύγω. Μεγάλη ιστορία. Με πήρε ο πατέρας μου, ο οποίος δούλευε τότε για τη Γαλλική Πρεσβεία, με ένα αυτοκίνητο της Πρεσβείας, και φύγαμε. Πήγαμε στο Γερόλακο, πήραμε την αδελφή μου, τον αδελφό μου, τη μητέρα μου, τον παππού μου, τη γιαγιά μου, και φύγαμε προς τα βουνά. Και αφήσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε πίσω στο Γερόλακο. Ό,τι προλάβαμε και βάλαμε στο αυτοκίνητο, αυτά ήταν αυτά που είχαμε μαζί μας. Όταν έγινε η πρώτη και η δεύτερη φάση της εισβολής και οι Τούρκοι φτάσανε στο Γερόλακο, έγινε ο Γερόλακος η πράσινη γραμμή. Δηλαδή, μπορούσαμε να δούμε το σπίτι μας, το χωριό μας, από την καινούργια γραμμή που τραβήξανε ο Ατίλας, οι Τούρκοι, αλλά δεν μπορούσαμε να πάμε στο σπίτι. Και έτσι μείναμε χωρίς τίποτα. Όταν τελικά κατεβήκαμε από τα βουνά και δεν είχαμε τίποτα, μείναμε σε ένα προσφυγικό καταβλισμό και όπως φαντάζεσαι, ο ξένος κόσμος από τον Καναδά, από την Αμερική, από την Ελλάδα, έστελανε βοήθεια στην Κύπρο. Και αυτή η βοήθεια, ρούχα, κουβέρτες, οτιδήποτε, πηγαίνανε σε ένα distribution center, σε μια αποθήκη για τους πρόσφυγες. Και έτσι ό,τι μαζέψαμε από αυτή την αποθήκη, η οποία ήταν περίπου μία βαλίτσα ο καθένας μας, τα φέρουμε μαζί μας πίσω στον Καναδά. Και έτυχε, νομίζω, είχα πει τότε στον Jean-Charles ότι μία από τις κουβέρτες που έφερα μαζί μου πίσω στον Καναδά είχε έρθει από τον Καναδά, στην Κύπρο. την οποία, αν και δεν τη χρησιμοποιώ, δεν μου πάει να την πετάξω κιόλας, γιατί είναι κάτι το οποίο έφερα μαζί μου από την πατρίδα μου. Και έτσι ακόμα έχω αυτή την κουβέρτα.
για να θυμάμαι από πού ήρθα, για να θυμάμαι τον πόλεμο, να θυμάμαι τι έγινε στην Κύπρο. Αν και δεν πρόκειται φυσικά ποτέ να το ξεχάσω, αλλά είναι σαν ένα κοιμήλιο. Ξέρετε, αυτό είναι, εντάξει, εγώ έχω ανατριχιάσει τώρα, είναι πολύ, πολύ δυνατό όλο αυτό που μας διηγήσετε. Και είναι πολύ εμπνευστικό και για τους νέους ανθρώπους που θα ακούσουν αυτό το podcast, γιατί εσείς αυτή τη στιγμή μας μιλάτε σαν ένας από τους πιο επιτυχημένους ανθρώπους του κόσμου του κρασιού. Έχετε φτάσει σε μια τεράστια θέση, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Έχετε κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία, Έχετε γράψει τη δική σας ιστορία επιτυχημένα, και αν σκεφτεί κανείς πώς ξεκινήσατε και πώς φτάσατε, ξέρετε, για αυτούς τους νέους ανθρώπους μερικές φορές φοβούνται ή λένε «Μα θα τα καταφέρουμε». Το να ακούνε μια ιστορία σαν τη δικιά σας είναι τόσο σημαντικό. Τελικά ένας άνθρωπος, όσο και να δυσκολεύεται, ό,τι και να το έχει συμβεί, αν είναι προσιλωμένος στο στόχο, δουλέψει σκληρά όπως εσείς, μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί εσείς τελικά σπουδάσατε χημεία, σωστά? Ναι, κοίταξε, Ιρώ, για να ξεκαθαρίσω κάτι. Η ιστορία δική μου, αυτό που πέρασα εγώ, δυστυχώς στον Καναδά, δεν είναι μοναδική ιστορία. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος στον Καναδά με similar, με ίδιες ιστορίες. Ναι. Εντάξει, εμείς μιλάμε τώρα για τη δική μου την ιστορία, αλλά έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο εδώ, οι οποίοι φύγανε από τα σπίτια τους, οι πρόσφυγες, οι πολιτικοί πρόσφυγες. Και αυτή η χώρα, ο Καναδάς, είναι μια από τις καλύτερες χώρες στον κόσμο. Είναι μια χώρα η οποία, όπως είπες, εάν θέλεις να δουλέψεις σκληρά, εάν είσαι τίμιος, εάν είσαι resilient, δεν ξέρω πώς να το πούμε στα ελληνικά, persistent, αν είσαι επίμονος, αν είσαι στοχοπροσιλωμένος, αυτό είναι. Ακριβώς. Δυνατός. Ναι, μπορείς να φτάσεις όπου θέλεις. Αυτό εγώ πίστεψα όταν ήρθα στον Καναδά σαν μικρό παιδί. Όταν ήρθα εδώ, ούτε οι γονείς μου, ούτε εγώ δεν είχαμε ούτε λεφτά, ούτε δουλειά. Κι όμως, επειδή θέλαμε να εργαστούμε και δεν θέλαμε να πάρουμε λεφτά από κανένα, όλοι δουλέψαμε ό,τι βρήκαμε. Εγώ δουλέψα σε εστιατόρια μια ολόκληρη ζωή και εμπόρεσα και επλέρωσα το πανεπιστήμιο μου και επλέρωσα το αυτοκίνητό μου και βοήθησα στο σπίτι μου, γιατί αυτή η χώρα σου δίνει αυτό το opportunity. Πραγματικά το εννοώ αυτό, ότι ήμουν τυχερός που ήρθα στον Καναδά, αλλά φυσικά η τύχη δεν είναι μόνο αυτή που βοηθάει. Τι λέμε, α, Γιώργη, βοήθα, αλλά ακούνε και εσύ λίγο το πόδι σου. Εντάξει, και στα αρχαία σύνορα Αθηνά και χειρά κίνη, σωστά. Ακριβώς, yeah. Οπότε λοιπόν σπουδάζετε συγχρόνως, δουλεύετε μάλλον και σπουδάζετε. Τι σπουδάζετε? Ναι, δούλευα σε εστιατόρια καλοκαίρια, Παρασκευές, Σάββατα, και σπουδάζα στο... Δεν είχα τελειώσει το γυμνάσιο στην Κύπρο, έπρεπε να πάω ένα χρόνο πίσω να τελειώσω την 6η γυμνασίου και την 13η, η οποία είναι ένας χρόνος που χρειάζεται για να μπει στο πανεπιστήμιο εδώ. Και μετά πήγα στο πανεπιστήμιο του McMaster, και η πρόθεσή μου τότε ήταν να σπουδάω, να πω στην ιατρική, λόγω του ότι τώρα είχα αυτό το opportunity να κάνω ό,τι θέλω. Στην Κύπρο δεν είχαν λεφτά οι γονείς μου, δεν μπορούσα να σπουδάσω, έπρεπε να πάρω αυτό το δρόμο που πήρα. Όταν έφτασα εδώ όμως και είδα ότι υπάρχουν υπάρχει αυτό το μέλλον, υπάρχει αυτή το opportunity, μπήκα στο Πανεπιστήμιο του McMaster. Αλλά μετά από 4 χρόνια που τέλειωσα χημεία, γιατί εδώ για να μπει στην ιατρική πρέπει να τελειώσεις πρώτα 3-4 χρόνια επιστήμες, είχα κουραστεί. Και έτσι πήρα μια δουλειά σε ένα εινοπείο εδώ, που ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα γίνω εινολόγος ή θα δουλέψω στο εινοπείο. Μ' άρεσε το κρασί πάντοτε, αλλά ήταν τυχαίο αυτό. Και αυτό το εινοπείο με έστειλε στο UC Davis,
στην Καλιφόρνια για να σπουδάσουν ενολογία. Να πούμε, αυτή ότι, συμφωνία. Να πούμε ότι το UC Davis είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο για να σπουδάσει συνολογία. Είναι. Είναι πραγματικά ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, όπως είναι το Bordeaux, το Montpellier, το Geisenheim. Όλα αυτά είναι πολύ καλά πανεπιστήμια που έχουν κλάδους για αμπελουργία, για εινολογία. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί όχι μόνο είχα καλούς διδάκτορες εκεί, αλλά γνώρισα ένα Κύπριο, Έλληνο-Κύπριο, τον Γιώργο Τοφθούκη, ο οποίος είχε κάνει το δοκτοράτο του στο UC Davis και ο οποίος ήταν ο Senior Vice President της Ινωπίας Γκάλο στην Αμερική, που ήταν και η πιο μεγάλη στον κόσμο. Και ο Γιώργος, που πραγματικά ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, με αγάπησε, με σεβάστηκε και με βοήθησε πάρα πολύ τότε να γνωρίσω κόσμο στην in the industry. Και έτσι σιγά σιγά, αν και γύρισα πίσω στον Καναδά, είχαμε πάντοτε μια σχέση που με βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν ένας μέντορας, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος με γνώρισε με πάρα πολύ καλούς ανθρώπους στην Καλιφόρνια, όπως ήταν ο Ρόμπερ Μοντάβι και πολλούς άλλους. Και πραγματικά λέω και πάντοτε λέω στα παιδιά μου ότι οι φιλίες και οι γνωριμίες που κάνετε είναι it's very important. Κεφάλαιο. Ακριβώς, yeah. Οπότε σπουδάζετε ενολογία στην Καλιφόρνια, σας βοηθάει και ο Γιώργος Οθούκης, αλλά εσείς μετά όμως και κάνατε μεταπτυχιακό και κάνατε και... Ναι. Διδακτορικό. Διδακτορικό. You know, όταν κάποιος ακούει την ιστορία μου, νομίζω ότι είμαι ακαδημαϊκός, αλλά δεν είμαι ακαδημαϊκός. Έτυχε και βρήκα περιπτώσεις που πίστεψα ότι θα βοηθήσουν και εμένα και την ινοβιομηχανία. Όταν γύρισα πίσω, αν και γύρισα στο ινοποιό στο οποίο δούλευα πάντοτε, άρχισα να κάνω ένα master's και ένα δοκτοράτο στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, αλλά πάντοτε οι μελέτες οι δικές μου ήταν για το ινόπνευμα. So, οι μελέτες και όλα τα publications που έχω περίπου 52-53 publications ή chapters σε βιβλία ή συγγράμματα, όλα αυτά είναι related στο κρασί, στο ενόπνευμα, στις ευεργετικές ικανότητες του ενόπνευματος, the positive and negative effects του ενόπνευματος. So, ήταν τότε ένας καιρός που καμιά φορά γράφαμε και 3 και 4 και 5 συγγράμματα τον χρόνο. Φυσικά σήμερα δεν έχω την ώρα να το κάνω αυτό, αλλά ήταν very exciting, πάρα πολύ exciting, γιατί μπορούσαμε και κάναμε καλές συζητήσεις με πάρα πολύ κόσμο και για τα ευεργετικές ικανότητες του κρασιού και του ενοπνεύματος, αλλά φυσικά και για τα negative effects. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα όλα αυτά που ακούμε είναι τα αρνητικά. Κανένας δεν μιλά για τα θετικά. Μπορείτε να μας πείτε ένα θετικό, τουλάχιστον. Κοίταξε, το κρασί έχει μια ιστορία 6.000 χρόνων. Είναι ένα προϊόν το οποίο έρχεται από τη γη. Είναι it's agricultural. Έχει μερικές από τις ευεργετικές ικανότητες του κρασιού, οι οποίες πολλές έρχονται από το ενόπνευμα, βοηθάνε στην αύξηση της καλής χολεστερίνης, παραδείγματος χάρη. Ή το ενόπνευμα is a blood thinner. Είναι, κάνει ακριβώς ό,τι κάνει η ασπιρίνη. Αλλά μιλάμε τώρα για παν μέτρων άριστον. Δεν μιλάμε για overconsumption. Μιλάμε για moderation here. Το κρασί είναι κάτι το οποίο απολαμβάνεις με άλλους. Δεν το πίνεις όπως πίνεις την πύρα ή όπως πίνεις ένα whisky. Είναι κάτι το οποίο you share. Έχω γράψει για τις ευεργετικές ικανότητες του κρασιού σε πολλά συγγράμματα και είμαι σίγουρος ότι μπορεί να τα βρείτε στο ίντερνετ. Αλλά κανένας σήμερα δεν μιλάει για τις ευεργετικές ικανότητες του ενοπνεύματος ή του κρασιού, αλλά μόνο για τα αρνητικά. Θα τις αναζητήσουμε πραγματικά και θα τις αναδείξουμε αυτές τις έρευνες που έχετε κάνει και σε επόμενα podcast. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γενικώς νομίζω ότι
υπάρχει μία τάση στο να δαιμονοποιούμε το yes. κρασί, ενώ στην πραγματικότητα και το να χαλαρώσεις λίγο, να γελάσεις, να βρεθείς σε μια παρέα, να φας και να κοινωνικοποιηθείς και να πιεις ένα κρασί με μέτρο, είναι yes. πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Πάντοτε μιλάμε με μέτρο, πάντοτε. Και εγώ ούτε πιστεύω σε αυτά τα declarations που γίνουν στην ετικέτα, γιατί κανένας δεν διαβάζει ετικέτες. Ο καλύτερος τρόπος είναι η εκμάθηση. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί κάποιος να μάθει. Το έχουμε δει με τα τσιγάρα. Εδώ στον Καναδά όλα τα κουτιά των τσιγάρων έχουν warnings. Κανένας δεν διαβάζει αυτά τα warnings. Είναι το education που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το θέμα. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει και δεν θα φτάσουμε σε ακρότητες, γιατί ο χώρος του κρασιού είναι τέχνη, όπως είπατε. Είναι πολύ όμορφη όλη αυτή η διαδικασία και πολύ δύσκολη. Και τώρα ο κόσμος, κακά τα ψέματα, που ασχολείται με το κρασί, δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο, γιατί η φύση δεν βοηθάει και αλλάζουν τα δεδομένα. Ναι, σωστά. Πώς βλέπετε, κύριε Σολέα, την εξέλιξη του παγκόσμιου εινικού χάρτη και γενικότερα με όλα αυτά τα εμπόδια που έθεσε και η ΡΟΗ? Η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει πλέον και άλλες συνθήκες στους αμπελώνες. Σίγουρα. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Οι κλιματικές, the climate change που λέμε, είναι real. Μπορεί να υπάρχουν ανθρώποι που δεν το πιστεύουν, αλλά κακά τα ψέματα. Το βλέπουμε αυτό παντού. Και δεν είναι μόνο εάν βρέξει ή αν έχει αλλά κρύο, αν είναι ζέστη. Αυτό συμβαίνει, it affects όχι μόνο το αμπέλι, αλλά it affects everything. Και έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Ως επίσης βλέπουμε την ποσότητα του υνοπνεύματος στο κρασί να ανεβαίνει, το οποίο είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε και να προσπαθήσουμε να κατεβάσουμε το percentage του υνοπνεύματος στο κρασί, λόγω του ότι δεν μπορεί ο κόσμος πλέον να πίνει ένα κρασί το οποίο είναι 15% υνοπνεύμα. Και πιστεύω ότι αυτό έρχεται από τις κλιματικές αλλαγές που έχουν γίνει στις περισσότερες χώρες. Αν το βλέπουμε στην Ελλάδα, το είδαμε στην Ισπανία όταν ήμουν τώρα, το Σεπτέμβριο ήμουν στην Ιταλία, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ως επίσης δυσκολεύονται και οι αμπελουργοί με την παραγωγή του σταφυλιού. Ωραία. Τώρα να πάμε λίγο πάλι σε εσάς. Εσείς είσαστε ένας άνθρωπος που ταξιδεύει πολύ για να αγοράσετε και να επιλέξετε όλα αυτά τα κρασιά που θα έχει ο οργανισμός που εκπροσωπείτε. Θα ήθελα να το πάω λίγο πιο προσωπικά το θέμα, γιατί είναι η δικιά σας η εκπομπή. Πώς θα καταφέρνετε να έχετε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στον προσωπικό σας χρόνο, στην οικογένειά σας και στην επιτυχημένη καριέρα? Είναι δύσκολο. Αλλά επειδή έχω κάποιο πάθος και επειδή αγαπώ αυτό που κάνω, δεν το βλέπω σαν δουλειά εγώ. Πραγματικά η καριέρα μου δεν μπορούσε να ήταν πιο ευχάριστη. Κάνω κάτι το οποίο αγαπώ, έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο και επί το πλείστον ο κόσμος του κρασιού είναι πολύ καλός κόσμος. Έχω σε τραπέζια μαζί με πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και έτσι κάνει τη δουλειά μου πολύ πιο ευχάριστη και πολύ πιο εύκολη. Δουλεύω πολλές ώρες. Ξέρεις, το πιο σημαντικό αγαθό στον άνθρωπο είναι ο χρόνος και η μέρα έχει μόνο 24 ώρες, όπως λένε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσεις χρόνο με τον τρόπο που δουλεύεις. Μπορώ, ας πούμε, να πάρω, αντί να για να οδηγήσω στη δουλειά, μπορώ να πάρω το τρένο και αυτή τη μία ώρα που είμαι στο τρένο κερδίζω μία ώρα και έτσι αντί για 24 ώρες τώρα έχω 25 ή έχω ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μου, τους οποίους έχω διαλέξει να είναι, όχι να είναι
έξυπνοι σαν εμένα ή καλοί σαν εμένα, να είναι πιο καλοί από μένα. Δηλαδή να έχουν αρετές, τις οποίες δεν έχω εγώ, οι οποίοι μπορούν να με βοηθήσουν. Πάντοτε λέω ότι εγώ στην εταιρεία τη δική μου είμαι the expensive overhead. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί μου και αυτοί είναι οι άνθρωποι που με βγάζουν ως προπρόσωπο. So, οι άνθρωποι που διαλέγεις να δουλέψουν μαζί σου, ο τρόπος που δουλεύεις, όλα αυτά βοηθούν να πετύχεις στόχους. Ως επίσης, πρέπει να έχεις μια καλή οικογένεια και να έχεις ένα σπίτι που να υπάρχει ειρήνη, που σε αγαπάνε, που να σε βοηθάνε, γιατί όλα βοηθούν στο να είσαι κάποιος successful ή όχι. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορώ να σας πω, αλλά πραγματικά η οικογένεια, οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί σου, your coaches, οι προπονητές σου που λέμε, οι άνθρωποι που χρησιμοποιάς σαν σύμβουλους. Και πραγματικά στη ζωή μου είχα πάρα πολλούς ανθρώπους που πάντοτε συμβουλεύομουν. Ξέρεις, τα ελληνικά μου δεν είναι και τόσο δεν καλά. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Προσπαθώ όμως. Και ως επίσης, όταν φτάσεις στη θέση τη δική μου, δυστυχώς δεν έχει κάποιον που θα μπορεί να σε συμβουλέψει, εκτός αν βρεις εσύ τους δικούς σου συμβούλους έξω από την εταιρεία. Μπορεί να είναι κάποιος φίλος. Μπορεί να είναι κάποιος που γνώρισες που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σαν ένα sounding board. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη τη δική μου, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να φτάσω και να μπορώ να κάνω αυτά που κάνω σήμερα. Πάντοτε λέω ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί μου είναι αυτοί που με βοηθούν όχι μόνο να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, αλλά να κάνουμε και περισσότερα. Να έρθουμε λίγο στο κομμάτι του κρασιού ξανά, παρότι εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά έτσι, τα λίγο πιο προσωπικά δικά σας και όχι τα τυπικά, αλλά θα γυρίσω εγώ λίγο στα τυπικά. Μιας και κάνετε τόσα ταξίδια, γνωρίζετε πλέον τόσους συνοποιούς σε όλο τον κόσμο, τα καλύτερα συνοποιεία. Ποια χώρα, εγώ για χώρα θα ήθελα, για να φτάσουμε σιγά σιγά έτσι λίγο προς το τέλος και στην Ελλάδα, ποια χώρα θεωρείτε ότι κάνει τα πιο σωστά βήματα σε σχέση με το κρασί? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, λόγω του ότι δεν υπάρχει μία χώρα που τα κάνει όλα σωστά. Υπάρχουν πολλές χώρες που κάνουν διάφορα πράγματα σωστά. Για να κάνω και κάποια σύγκριση, γιατί θα φτάσουμε στην Ελλάδα αυτή σιγά σιγά. Νομίζω ότι μία χώρα η οποία πήγε πάρα πολύ καλά και η οποία το έπαιξε πολύ έξυπνα από την αρχή είναι η Νέα Ζηλανδία. Τώρα, κοίταξε, δεν σημαίνει ότι η Ιταλία, η Γαλλία, οι άλλες χώρες δεν κάνουν σωστά βήματα. Αλλά επειδή θέλω να φτάσουμε στην Ελλάδα σιγά σιγά, θέλω να αρχίσω από τη Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Ζηλανδία πριν 30 χρόνια αποφάσισε ότι θα κάνει focus σε ένα ή δύο ποικιλίες. Και ήταν το Sauvignon Blanc και το Pinot Noir. Συνέχεια ανεβάσανε την ποιότητα αυτής της ποικιλίας σε ένα βαθμό που σήμερα, όταν μιλάμε για Sauvignon Blanc, λέμε είναι του Loire Valley ή της Νέας Ζηλανδίας. Σωστά. They didn't focus και στο Merlot και στο Cabernet Sauvignon και στο Chardonnay. Επικεντρώθηκαν σε αυτό. Και σήμερα παράγουνε από τα πιο ωραία Sauvignon Blanc, beautiful Pinot Noir, και τώρα αρχίσανε και παράγουν και κάτι άλλες ποικιλίες. Το ίδιο έχω πει και στους Έλληνες. Τα τελευταία 25 χρόνια, 30 χρόνια που μιλάω με τους ελληνοπαραγωγούς, ινοπαραγωγούς, και γνωρίζω τους περισσότερους και τους αγαπάω πάρα πολύ, γιατί είναι καλός κόσμος. Η Ελλάδα δεν θα ανεβεί σε αυτό τον τομέα με το Cabernet Sauvignon, το Merlot, το Chardonnay ή το Sauvignon Blanc. Αν και παράει ωραία Sauvignon Blanc. Αλλά αυτό που θα αναδείξει την Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα είναι οι γηγενείς ποικιλίες της Ελλάδας, οι οποίες είναι unique για την Ελλάδα. Όπως είναι το Ασύρτικο, όπως είναι το Ξινόμαυρο, το Αγιοργήτικο, η Μαλαγουδιά, and so on and so forth. Και έτσι έχει γίνει.
θυμάμαι πολλές, είχαμε αυτές τις συζητήσεις με πολλούς εινολόγους και εινοπαραγωγούς στην Ελλάδα και είχαμε αυτό το debate. Okay, ποια από τα τέσσερις ποικιλίες θα είναι η καλύτερη, είναι το μοσχοφύλερο, είναι το ασύρτικο. You know, it doesn't matter as long as είναι μια γηγενή ποικιλία της χώρας. Το ίδιο έχουν κάνει και άλλες χώρες. Και είναι αυτά τα κρασιά σήμερα που νομίζω προωθούν τα ελληνικά κρασιά στην εξαγωγή και στον Καναδά, παραδείγματος χάρη, στην Αμερική. Εδώ οι πωλήσεις των ελληνικών κρασιών τα τελευταία δύο χρόνια έχουν διπλασιαστεί. Και εγώ πιστεύω ότι μπορούν και να ανεβούν 10 φορές περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα. Γιατί γίνεται πολύ καλή δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω ότι και η Ελλάδα, όπως και η Νέα Ζηλανδία, τελικά έχει κάνει focus σε ένα τομέα στον οποίο μπορεί να κάνει compete. Και είναι αυτές οι γηγενείς ποικιλίες που βάζει η Ελλάδα. Όταν ήμουν τώρα στο Ρουέτα, ένα από τα big surprises ήταν το Βερντέχο. Το Βερντέχο πριν 15-20 χρόνια ήταν ένα κρασί το οποίο ούτε που θα έβαζε στο φαγητό μου. Και όμως σήμερα, όταν το δοκιμάζεις αυτό το κρασί, είναι απίθανο. Είναι το ίδιο και στην Κύπρο, το Ξυνιστέρι, παραδείγματος χάρη. Πριν 15-20 χρόνια, ούτε δεν πεινότανε το Ξυνιστέρι. Σήμερα με την επεξεργασία και στο αμπέλι και στην υνοποίηση, το Ξυνιστέρι έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άσπρο κρασί. Το ίδιο έχει γίνει και με το Μοσχοφύλλαρο και το Ασύρτικο και τη Μαλαγουζιά και όλα αυτά τις ποικιλίες που έχουμε. Εγώ νομίζω ότι οι Έλληνες και οι εινολόγοι και οι αμπελουργοί έχουν καταλάβει ότι εκεί είναι που θα μπορέσει να κερδίσει η Ελλάδα. Δεν θα κερδίσει στο Μερλό και στο Καπερνό Σοβινιό. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να παράξει ένα πολύ ωραίο. Αλλά αυτό δεν είναι ούτε μεγάλη παραγωγή, ούτε ένα κρασί το οποίο θα κάνει compete με κάποιο Μερλό από τη Γαλλία. Αυτό νομίζω. Ας σας ακούσουμε, κάτι ξέρετε. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα που ξέρουν και περισσότερα και είμαι πραγματικά πολύ ευχαριστημένος που βλέπω το ελληνικό κρασί να ανεβαίνει και ποιοτικός και να έχει πουλήσει στο εξωτερικό όπως έχει σήμερα. Πραγματικά έχει πάρα πολύ ωραία κρασιά τα οποία αρχίσαμε και φέρνουμε στο Οντάριο και πάνε καλά. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε καλά τα πάμε από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουμε πολλά βήματα. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή θα πάμε καλά ότι θα αφήσουμε το foot off the pedal. Γιατί υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και μεγάλη καινοτομία και σημαντική εξέλιξη. Γίνεται σπουδαία δουλειά, πραγματικά. Αλλά αυτή η δουλειά πρέπει να συνεχίσει. Ναι. Και στο marketing και στην εινοποίηση και στο αμπέλι και είμαι σίγουρος ότι υπάρχει ακόμη δρόμος. Ωραία. Έτσι. Πολύ ωραία, οπότε έχουμε δουλειά να κάνουμε όλοι μαζί. Να ρωτήσω έτσι λίγο σύντομα να μας πείτε και για την Κύπρο αντίστοιχα σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή όσον αφορά στο κρασί της. Ναι, η Κύπρος για ένα χρονικό διάστημα δεν τα πήγαινε καλά. Η παραγωγή κρασιού στην Κύπρο, ξέρετε, ήταν χαμηλής ποιότητας κρασιά, δεν είχαν προσέξει το αμπέλι, τα περισσότερα σταφύλια φεύγανε σε ζυβανία και πήγανε στη Ρωσία ή φτιάχνανε κρασιά τα οποία ήταν οξυδωμένα, χαμηλής ποιότητας. Τα τελευταία 10 χρόνια η Κύπρος, και ξέρω ότι έχει και Ελλαδίτες, αμπελουργούς και ενωπιούς που έχουν πάει στην Κύπρο και βοηθούν, ξέρω Ελληνοκύπριους που έχουν σπουδάσει στο UC Davis στη Γαλλία και έχουν γυρίσει πίσω τώρα στην Κύπρο και αρχίσαν να κάνουν αυτή μια πολύ καλή δουλειά. Είναι μικρή η παραγωγή του κρασιού στην Κύπρο. Δυστυχώς τα αμπέλια έχουν γίνει οικόπεδα και δεν υπάρχουν τα αμπέλια που υπήρχαν παλιά, αλλά πιστεύω ότι το κρασί που παράγει η Κύπρο σήμερα είναι γι' αυτό καλής ποιότητος κρασί. Και το μαραθεύτικο και το ξυνιστέρι και τα άλλες ποικιλίες που έχουμε στην Κύπρο. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και η Κύπρος άρχισε και βγάζει ωραία κρασιά και θα φέρουμε και στον Καναδά και αυτά. Αλλά πάλι πρέπει να συνεχίσουν. Υπάρχει μεγάλος δρόμος για την Κύπρο. Ναι.
Λοιπόν, ξέρετε ότι σας το έχουμε πει αυτό, ότι θα βάλουμε θα στρώσουμε ένα τραπέζι και θα μας πείτε ποιον θα θέλατε να καλέσετε. Αλλά πριν πάμε εκεί, έχουμε μια πάρα πολύ καλή ακροάτρια, η οποία μας έχει κάνει κάποιες ερωτήσεις για σας. Και θα σας τις πω και εσείς προσπαθήσετε τώρα να τις απαντήσετε όσο πιο ειλικρινά γίνεται. Μία ερώτηση λοιπόν είναι: τι είναι αυτό που δεν ξέρουν οι περισσότεροι άνθρωποι για σας? Don't know. Ότι έχω δύο εγγονάκια τα οποία λατρεύω, και δύο παιδιά, ένα γιο και μια κόρη, οι οποίοι είναι η ζωή μου φυσικά, και είναι και αυτό που δίνει την ενέργεια να κάνω αυτό που κάνω σήμερα. Πραγματικά είναι η οικογένεια μου. Αλλά ένα πράγμα που μπορεί να γνωρίζουν για μένα είναι ότι είχα τελειώσει την κεντρική ξενοδοχειακή σχολή στην Κύπρο, και πολλές φορές όταν πω σε κάποιον ότι ξέρεις, ήμουν ένα σεφ, με κοιτάζουν σαν να έχω δύο κεφάλια. Μαγειρεύετε σήμερα εσείς? Στο σπίτι μαγειρεύετε? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Και μου αρέσει πάρα πολύ και να τρώω φυσικά. Στο να τρώμε είμαστε όλοι καλοί. Ένας από τους λόγους που αγαπάω το κρασί είναι διότι το κρασί είναι φαγητό. Το κρασί είναι κάτι το οποίο pair με φαγητό. So για μένα είναι, it goes hand in hand που λέμε. Ωραία. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Για ποιο πράγμα είστε πάρα πολύ υπερήφανος για τον εαυτό σας? Εκτός από την οικογένειά μου, μιλάτε για τον εαυτό μου τώρα. Ναι. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, αλλά πριν 3 μήνες I was named as the most distinguished Canadian retailer of the year. Κάτι το οποίο ψηφίσανε 32,000 μέλη του Retail Council of Canada. 32.000 μέλη του Εμπορικού Συλλόγου right. του Καναδά σας ψήφισαν σαν το πιο επιτυχημένο, εντάξει θα το πω, retailer, είναι ο έμπορος της χώρας. So το λέω αυτό λόγω του ότι to me, για μένα, αυτό σημαίνει ότι η ομάδα που έχω, που δουλεύει μαζί μου, είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στον Καναδά στο retail sector, in the retail space. Και είναι μια σπουδαία διάκριση. Συγχαρητήρια θα σας πούμε. Μια σπουδαία διάκριση και νομίζω και μια προσωπική έτσι καταξίωση ότι αυτό που κάνω το κάνω καλά. Υπάρχει αναγνώριση από τους ανθρώπους μου. Ναι, yeah, και θα έλεγα ότι έγινε αυτή η αναγνώριση όχι μόνο για μένα, αλλά για ολόκληρο τον οργανισμό που δουλεύω εγώ και τους ανθρώπους που δουλεύω μαζί. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Ποια είναι η σφραγίδα που θέλετε εσείς σαν άνθρωπος να αφήσετε στις επόμενες γενιές? Wow. Νομίζω είναι οι πιο δύσκολες ερωτήσεις τελικά αυτές. Πιο δύσκολες ερωτήσεις τις άφησες στο τέλος. Θέλαμε να σας κουράσουμε λίγο πρώτα, οπότε να σας βρούμε πιο χαλαρό. Yeah. Πάντοτε, πιστεύω ότι σαν CEO του LCBO, δηλαδή μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση με διάφορες απαντήσεις. Αυτό εξαρτάται, είναι για μένα, για την οικογένεια μου, για αυτούς που δουλεύουν στο LCBO. Ας πούμε ότι μιλάμε για το LCBO. Θα ήθελα να αφήσω πίσω μου έναν οργανισμό ο οποίος είναι σε πολύ πιο καλή κατάσταση από ό,τι ήταν πριν 8 χρόνια που είχα πάρει εγώ το LCBO. Και δεν μιλάω μόνο για πόσα λεφτά βγάζει ή πόσο κέρδος βγάζει, αλλά περισσότερο είναι καλύτερο μέρος να δουλεύεις το LCBO από ό,τι ήταν πριν 8 χρόνια. Πολύ ωραία. Έχει το diversity, έχει το inclusion, έχει το σεβασμό για τον υπάλληλο. I think the social aspect of the organization is incredibly important. Άρα το κοινωνικό κομμάτι του οργανισμού είναι πολύ σημαντικό. Και σε προσωπικό επίπεδο, να τολμήσω να ρωτήσω. Σε προσωπικό επίπεδο. Κοίταξε, ποτέ δεν θα σταματήσω να δουλεύω, Παναγιώτη, και ποτέ δεν θα σταματήσω
να βοηθώ την ελληνική βιομηχανία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα όσο μπορώ, και χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω τη βιομηχανία να προοδεύει, και θα είμαι πάντοτε κοντά να βοηθώ όσο μπορώ. Αλλά τώρα δεν ξέρω, όταν λέτε σε προσωπικό επίπεδο, τι εννοείτε. Σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος. Ο Τζόρτζ Ολέας. Τι είναι αυτό το σημαντικό? Είναι πολύ αυτή η ερώτηση που μας έχει κάνει η ακροάτρια, ναι. Είναι δυνατή. Ναι. Ξέρετε, ένα από τα πράγματα που κάνουμε στο LCBO και που κάνω εγώ είναι να βοηθούμε a number of communities that we work in. Ένα μέρος της κοινότητας. Της κοινότητας. Να εργαστεί. Ναι. Υπάρχουν διάφορα charitable organizations that I am very, very interested in και που προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Ένα από αυτά είναι the Women's College Hospital Foundation. Εδώ στο Τορόντο έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο is geared towards women, but mostly marginalized women. Ωραία, περιθωριοποιημένες γυναίκες, οπότε υπάρχει right. αυτό. Ναι. Και κάθε χρόνο κάνουμε ένα campaign και μαζεύουμε λεφτά σαν LCBO και προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτό το νοσοκομείο που βοηθάει αυτές τις γυναίκες, οι οποίες δεν έχουν το ίδιο treatment όπως έχουν οι άλλοι στην επαρχία του Οντάριο. Και κάθε χρόνο μαζεύουμε περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια για αυτό το νοσοκομείο και μέχρι τώρα μαζέψαμε 10 εκατομμύρια. Wow. Αυτό είναι κάτι που εγώ προσπαθώ να οδηγήσω, I'm the driver, but it's something that I get a lot of satisfaction out of. Ωραία. Η άλλη, το άλλο community που βοηθούμε είναι the Children's Hospital Foundations. Έχουμε 4 νοσοκομεία στο Ontario, τα οποία είναι για παιδών. Αυτά τα 4 νοσοκομεία μαζί μαζεύουμε περίπου 6 με 7 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, τα οποία βοηθούμε, και δεν δίνουμε μόνο τα λεφτά έτσι. Θέλουμε αυτά τα νοσοκομεία να μας πούνε ακριβώς πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά. That's another community that I am very interested in and that I'm trying to help. I mean, for me, I've done well in my life. I have a good family. I'm comfortable. So αυτή τη στιγμή αυτό που θέλω να κάνω είναι να βοηθήσω άλλους. Αυτά είναι μερικά από τα communities που προσπαθώ να βοηθήσω. Αλλά φυσικά αυτό που όσο I enjoy είναι να δουλεύω με το industry, the wine industry, to help them to see what's the next step. Πώς θα γίνονται καλύτεροι στο σύνολο της ινοβιομηχανίας. Λοιπόν, θα έχω μία ακόμα ερώτηση που θα μου την πείτε με τις τρεις λέξεις. Λέει, να μας πείτε τρεις λέξεις με το οποίο θα περιγράψετε για τι είστε πιο ευγνώμων. Δηλαδή, τα τρία πράγματα για τα οποία είστε πιο ευγνώμων στη ζωή σας. Yeah. My wife, by the way, εάν δεν ήταν για αυτή, δεν θα μπορούσα να φτάσω εκεί που έφτασα σήμερα. Η γυναίκα σας. Ναι. Η γυναίκα μου. Η οποία, εντάξει, εγώ της έχω πάρα πολύ μεγάλη δυναμία. Είναι νεράιδα. Είναι πανέμορφη. Είναι χανιώτησα. Ναι. Είναι, εντάξει, είναι όταν την είδα πρώτη φορά να μπαίνει στο εστιατόριο, έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Νόμιζα ότι βλέπω μια θεά, μια θεότητα από την αρχαία Ελλάδα. Εντάξει, το ξέρει το θαυμασμό μου ούτως ή άλλως, αλλά είναι υπέροχη. Είναι ένας καλός άνθρωπος. Εντάξει, είναι και ήταν κάποιος ο οποίος, εάν δεν ήταν στη ζωή μου, εγώ δεν θα έφτανα εκεί που έφτασα σήμερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λόγω του ότι δεν θα μπορούσα ούτε να σπουδάσω, να κάνω το δοκτοράτο μου ή να κάνω dedicate τόσο πολύ χρόνο στη δουλειά μου, αν είχα κάποιο σπίτι ο οποίος δεν με καταλάβαινε και δεν με βοηθούσε. So, 100% definitely I'd start with my wife. Ένας άλλος άνθρωπος που με βοήθησε πάρα πολύ και είμαι πάντοτε ευγνώμων είναι ο Γιώργος Οθούκης από το Γκάλο, όπως σας είπα.
Είπατε τρία, ε. Τρία ζήτησε η ερώτηση. I don't know. Just my parents, the way I was brought up. Ωραία. Και οι γονείς σας. Και οι γονείς σας. Λοιπόν, δεν θα κάνω την τελευταία ερώτηση γιατί την απαντήσατε. Και επίσης να πω ότι αυτές τις ερωτήσεις σας τις έκανε η Τίνα. Γιατί της έστειλε ένα μήνυμα και της λέω θέλω να μου πεις κάποιες ερωτήσεις να του κάνουμε σαν να είσαι εσύ εδώ να του παίρνεις συνέντευξη χωρίς να το ξέρει. Wow, she'll pay the price. Οπότε δεν γινόταν να μην τις ρωτήσω. Wow. Κάναμε συνωμοσία. Λοιπόν, μια και σα έχουμε. Φαντάζομαι λίγο ότι σα έχουμε κουράσει αρκετά, γιατί κράτησε αρκετά η κουβέντα. Όχι, καθόλου. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ την κουβέντα μαζί σας. Ειλικρινά χαιρόμαστε πάρα πολύ την κουβέντα μαζί σας. Αλλά να περάσουμε και σε ένα τραπέζι. Λοιπόν, θα κλείσουμε τώρα. Θα στρώσουμε τραπέζι. Θα μας μαγειρέψετε εσείς που είστε και μάγειρας. Ναι. Καλώς. Και σε αυτό το τραπέζι που θα βάλουμε μάλλον κρασιά εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, φαντάζομαι και από άλλες χώρες του κόσμου. Μην κατευθύνεις τον καλεσμένο μας. Θα μας βάλει κρασιά από όπου θέλει ο άνθρωπος και θα μας μαγειρέψει και ό,τι θέλει. Ωραία. Αλλά πριν από αυτό ποιον πρέπει να καλέσουμε τον κόσμο. Ναι, ποιον... You know, πραγματικά είναι ένα από τα πιο δύσκολα, μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις. Να καλέσεις μόνο ένα άνθρωπο. Καλά, καλέστε και δύο. Όχι, όσους θέλουμε. Θα έκανα το μυστικό δείπνο. Α, ωραίο. Αν και πιστεύω ότι ο Χριστός είναι... I'm not a very religious person, but obviously I'm very proud of my religion, and that doesn't mean that I don't respect anyone else's religion, but I think that Jesus Christ is probably the most brilliant person on earth. Αλλά... Aside from that, γιατί μου ζήτησες να καλέσω μόνο ένα άτομο και είχα δυσκολεύομαι πάρα πολύ να καλέσω μόνο ένα άτομο, αλλά αν το choice που είχα ήταν μόνο για ένα άτομο και επειδή αγαπάω πάρα πολύ την ιστορία και έχω διαβάσει πάρα πολύ την ιστορία της μικρασιατικής καταστροφής. Γιατί ό,τι έγινε στη Μικρά Ασία τελικά έγινε και στην Κύπρο. Ένας από τους ανθρώπους που για μένα είναι ένας από τους πιο σπουδαίους πολιτικούς και αρχηγούς της Ελλάδας ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και κάθε φορά που έρχομαι στα Χανιά και έρχομαι να σε δω στο εστιατόριο εκεί, περνά από το σπίτι του έξω, στη Χαλέπα εκεί. Και πραγματικά... Αν είχα το opportunity να καθίσω με κάποιον, να κάνω κάποια συζήτηση, θα ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τέλεια. Μπορεί να σκεφτώ και άλλους. Δηλαδή ένας άλλος άνθρωπος που θα ήθελα πάρα πολύ να συζητήσω μαζί του είναι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος της Κύπρου. Mm. Τον οποίο και γνώριζα, δεν τον γνώριζα προσωπικά, αλλά τον έζησα. Νομίζω θα είχαμε πολλές ιστορίες να συζητήσουμε. Πριν 2 χρόνια είχα το opportunity να καθίσω μαζί με τον Νίκολα Σαρκοζή να φάμε μαζί οι δύο, μαζί με κάποιο άλλο φίλο και σε 3 ώρες συζήτησα τόσα θέματα σε ολόκληρο τον κόσμο που ήταν ένα από τα καλύτερα dinners που είχα στη ζωή μου. So, πιστεύω ότι εάν κάθιζα μαζί με τον Ελευθέριο Βενιζέλο θα μάθαινα πάρα πολλά. Mm. Για τη μικρασιατική καταστροφή την οποία έχω διαβάσει πάρα πολύ και είναι κάτι το οποίο I find intriguing. Τώρα τι κρασιά θα σέρβερα θα σέρνα. Ας ξεκινήσουμε κανονικά. Τι θα μαγειρεύαμε, τι θα βγάζαμε, πρώτο πιάτο, πρώτο κρασί, δεύτερο. Ας το πάμε κανονικά το γεύμα. Καταρχάς καταλήγουμε ότι έχουμε το Βενιζέλο. Ναι. Ναι, έχουμε. Ωραία. Το Ελευθέριο Βενιζέλο. Αν και είχα πει στη Χριστίνα, στη γυναίκα μου, this is a tough question, και μου λέει, κοίταξε, ποτέ δεν γνώρισες τον πατέρα του πατέρα σου, δηλαδή τον παππού μου, και αυτός θα ήταν κάποιος άλλος άνθρωπος που θα ήθελα να γνωρίσω, γιατί ποτέ δεν τον γνώρισα. Αλλά εντάξει, σε ένα άλλο τραπέζι.
So, τι θα σερβερ, τι θα σερβερ. Τα καλύτερα πρέπει να βγάλουμε στον Ελευθέριο Βενιζέλο για να μας ξεδιπλώσει και όλο το πολιτικο-οικονομικό πλαίσιο της εποχής. Ναι, και αφού δεν money is no object που λένε. Άνα, μπράβο. Θα άρχιζα με ένα-δύο από τα super burgundy whites. Βουργουνδίας, λοιπόν. Βουργουνδίας, you know, Chassin Morachet, Berceau, τα καλύτερα. Και μετά θα σερβίρα το Romane Conti. Συνεχίζουμε με Βουργουνδία. Πάλι με Βουργουνδία, μου αρέσουν πάρα πολύ τα κρασιά της Βουργουνδίας. Και στο τέλος θα έκανα ένα vertical με πετρούς. Μάλιστα. Θα άρχιζα από το και τώρα φυσικά εξαρτάται και πόσο μπορείς να πεις, αλλά θα άρχιζα με ένα amazing 1982 Petrus. Θα πήγαινα σε ένα Grand Cru του 96, μπορεί το Chateau Lafite ή το Cheval Blanc. I mean, αυτά είναι κρασιά τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ, τα οποία δεν αγοράζω. Έχετε και καλούς φίλους, ωστόσο, που έχουν μεγάλες κάβες, μεγάλα κελάρια. Και για dessert, για μένα τα καλύτερα dessert κρασιά είναι τα Sauternes. So, οπότε μένουμε Γαλλία. Όλο ναι. Το γεύμα είναι 100% Γαλλία με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ωραία, μας αρέσει. Έχουμε... Ναι. Κοίταξε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος θα πρέπει να ξέρει τα γαλλικά κρασιά λόγω του ότι ζούσε εκεί. Εξόδευσε ισχύει. Μια ζωή ολόκληρη στη Γαλλία. Ισχύει. Ωραία, οπότε του πάνε. Ναι. Δεν μας είπατε τι θα μαγειρεύατε. Α, τι θα μαγειρεύω, yeah. I'm trying to think of τι θα του άρεσε του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ή σε εσάς που θα θεωρήσω ότι αυτό είναι το καλύτερο για μένα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. I would love, πρώτα θα σερβίρα hors d'oeuvres, beautiful hors d'oeuvres, whether it is tuna tartare or smoked salmon. It's going blank now. Εντάξει. Καπνιστό ορωμό και ταρτάρ τόνου. Ωραία, μετά φαντάζομαι τις πρώτες βουργουνδίες. Ναι, με τις λευκές τις βουργουνδίες αυτά. Σίγουρα, ναι. Μετά θα σέρβινα ένα ριζότο. Mushroom ριζότο. Ριζότο με μανιτάρια, λοιπόν. Που νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ ωραία μαζί με το Pinot Noir. Και για main course θα είχα το Beef Wellington. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Με vegetables, όπως θα είναι green beans or carrots. Και για dessert, θα είχα ένα ελληνικό dessert. Ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ το γαλατοπούρεκο. Ωραία. Το οποίο το κάνει η Χριστίνα και είναι το καλύτερο που έχω δοκιμάσει ποτέ. αλλά θα το σέρβερα με αντί για σιρόπι, θα έκανα σιρόπι με ice wine. Α, ωραία. Yeah. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα τα απολάμβανε σίγουρα ο Ελευθέριος Βενιζέλος αυτό το γεύμα. Και εμείς, γιατί κοιτάξτε, είναι τι γίνεται. Είναι δύσκολο να καλέσει ένα άνθρωπο μόνο σε τέτοιο τραπέζι. Καλά, μην νομίζετε, θα ήμασταν και εμείς. Θα ήμασταν και εμείς. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι θα σας αφήναμε μόνο τους δυο σας. Εμείς είμαστε πάντα καλεσμένοι. Κύριε Ζολέα, να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά πάρα πολύ από την καρδιά μας για όλο αυτό το χρόνο που μας διαθέσατε και που ξέρω ότι είναι πολύτιμος για εσάς ο χρόνος. Αλλά πολύτιμη και για μας η γνώση σας, αλλά και η έμπνευση, όπως έλεγε η Ήρω, όπου νομίζω ότι μπορούν να πάρουν όλοι οι ακροατές μας από όλα όσα μας είπατε, από όλη την πορεία της ζωής σας. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την ώρα σας και για την πρόσκληση. Χάρηκα και είμαι ευγνώμων στην Ήρω που το έχει κάνει, το οργάνωσε αυτό. Και πραγματικά κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα και πάω στο εστιατόριο που είναι Ήρω, περνάμε καλά και το έχω κάνει recommend σε πάρα πολύ κόσμο
όχι μόνο για το εστιατόριο, αλλά και για την ηρωική. Τώρα, χάρηκα που σε γνώρισα και σαν Παναγιώτη. Ελπίζω να βρεθούμε και προσωπικά. Θα χαρώ πολύ να μόλις όταν θα έρθετε με καλό στα Χανιά. Θα μαζευτούμε και θα μαγειρέψουμε μεταξύ μας. Άνα, μπράβο. Εντάξει. All right. Τέλεια. Σας περιμένουμε στην Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Άξιζε ο ένας χρόνος που περίμενα. Εντάξει. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι τι ώρα, μία μισή ώρα εκεί. Καληνύχτα. Ναι, καληνύχτα. Καλή συνέχεια σε εσάς. Μια μεγάλη αγκαλιά στην υπέροχη Χριστίνα. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλό βράδυ. Τι ωραία. Τι ωραία ιστορία, πόση δύναμη ψυχής, έμπνευση για όλους εμάς. Και σεμνότητα. Ναι, και σεμνότητα. Και μου άρεσε και στο τέλος, δηλαδή η καλεσμένη. Δηλαδή Ιησούς Χριστός. Πολύ, δεν μας το έχει πει ναι, κανείς αυτό. Όντως, κανείς. Αλλά τελικά καταλήξαμε στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και ήπιαμε και κρασάρες. Καλά, εντάξει. Δηλαδή αυτό το δείπνο ήταν από τα καλύτερα που έχουμε στρώσει. Εντάξει, να τις αγοράσουμε θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά δεν βαριέζε. Κρασάρες. Είπαμε ότι τα αχρήματα δεν είναι πρόβλημα. Εντάξει, στο δείπνο μας αυτό. Εμένα μου άρεσε πολύ και η συνεννόηση που είχες κάνει ήδη με την γυναίκα του κύριου Σολέα. Ναι, ναι, την Χριστίνα. Αυτό ήταν. Κοίταζε ότι ήταν οι ερωτήσεις που τον ζόρισαν περισσότερο από όλες. Δεν μπορεί να κάναμε κι εμείς ερωτήσεις, αλλά οι πέντε ερωτήσεις της γυναίκας του κυρίου Σολέα, της κυρίας Χριστίνας, ήταν νομίζω αυτές που τον δυσκόλεψαν πολύ. Ωραία συζήτηση. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ μεγάλη χαρά που μπορέσαμε και το κάναμε αυτό, Παναγιώτη μου. Όντως, όντως. Μπράβο μας. Λοιπόν, ραντεβού στο επόμενο podcast. Ραντεβού στο επόμενο. Πού θα πάμε? Πάμε πάλι μακριά ή κοντά? Κοίτα, για μακριά το βλέπω πάλι. Λες, υπερατλαντικό ή όχι? Ναι, ναι, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Μια και φτάσαμε Καναδά, μην γυρνάμε πίσω για να ξαναπάμε. Πάμε. Συνεχίσουμε. Συνεχίσουμε. Κάπως έτσι θα το δούμε. Εύχομαι να μας κάτσει. Γιατί είδες, εδώ τώρα ένας χρόνος ήταν. Ελπίζω και ο επόμενος να μην με βάλει. Να περιμένω άλλον ένα χρόνο. Θα δούμε λοιπόν. Λοιπόν, ναι. Ραντεβού στο επόμενο podcast. Ραντεβού στο επόμενο podcast. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς «Το κρασί με απλά λόγια» με την Ινοχώ Diploma WSET, η Ρόκο Λιακουδάκη και τον Παναγιώτη Ορφανίδη. Μια συνεργασία της LIFO με το δίκτυο FM 91,5. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast «Το κρασί με απλά λόγια», ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO.